Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Μαρία Μπάρκα, το δικό σας κορίτσι για σπίτι. Αυτό το κορίτσι το οποίο σας κρατά την καλύτερη παρέα και συντροφιά. Και μαζί σχολιάζουμε παράξενα, περίεργα νέα, gossip νέα και φυσικά το θέμα της ημέρας. Δεν είμαι όμως μόνη μου σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έτσι, με πιάνει, είδες, ανεβαίνουν με τα Titanic. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό, βρε παιδί μου. Σε αυτή εδώ την εκπομπή, δίπλα μου συνοδοιπόρος είναι και ο Βασίλης, ο ηχολήπτης της καρδιάς μας. Και φυσικά όλοι εσείς που με ένα μήνυμα έρχεστε ακόμα πιο κοντά μου. Γράφετε λοιπόν παπάκι, κορίτσι για σπίτι radio με λατινικούς πάντα χαρακτήρες μέσω Facebook. Ή αλλιώς Μαρία Μπάρκα. Και μέσω Instagram παπάκι κορίτσι για σπίτι. Αλλά και μέσω Viber βεβαίως. Στο 699-48-14-824. Στείλτε μου το μήνυμά σας χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Από πού μας ακούτε, πού φτάνει το σήμα του σταθμού μας, τα πάντα όλα. Στη σημερινή μας εκπομπή σας έχω μία έκπληξη, σας έχω καλεσμένο ένα κορίτσι μοναδικό, ένα κορίτσι διαφορετικό και αλλιώτικο από όλα τα άλλα, την Άννη Νικολαίδου. Ένα κορίτσι το οποίο το εντόπισα μέσα από το διαδίκτυο και ξετρελάθηκα μόλις ανακάλυψα ότι είναι μουσικός του δρόμου. Αυτό το κορίτσι λοιπόν κάθε καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, την Καλλικράτεια, νομίζω το λέω σωστά, αύριο αν δεν ξέρω, θα τα πούμε στη συνέντευξη όλα, ξεσηκώνει τον κόσμο. Και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά τα άτομα τα οποία είναι αυθεντικά, κάτι που λείπει από την εποχή μας αν θέλετε, τα άτομα τα οποία είναι προσγειωμένα, προσιλωμένα, αγαπούν αυτό που κάνουν και το κάνουν αυθεντικά, ήθελα να την έχω εδώ σήμερα. Δυναμώστε την ένταση να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της Άννης και επανέρχομαι με την Άννη εδώ δίπλα μας, μαζί μας, να της κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Try to show you love. Try to be more than your charms are good reasons. You really set me in. You're a true narcissist. It's all about you. Even when it's wrong what you do, you'd rather fight than be true. You're a true narcissist. Your heart has never been so open. It's always been more than stroking. A king is what I saw, but a child is what you showed. I wanted to be with you until we both grow. I gave love a chance. I wanted true romance, but it's so plain to see that you couldn't give me that. So I'll do what's best for me, and I'll take a step back. Try to show you love. Try to be more than I was. More than I was. I gave you my heart. Gave you my heart. All you did was pick it apart. Your feelings never mattered. Your charms are good reasons. You really set me in. You're a true narcissist. It's all about you. Even when it's wrong what you do, you'd rather fight than be true. You're a true narcissist. Now that I see the real you, there is nothing left for me to do. There's no me, it's only you. You got me feeling so damn blue. Your lies got too deep. Why couldn't you just love me? You never ever see your own faults. Your mind is so in
said enough. Your pride is just too tough. I had to set you free, 'cause you can't see the love in me. Try to show you love. Try to show you love. Try to be more than I was. More than I was. I gave you my heart. Gave you my heart. All you did was pick it apart. Your feelings never matter. Bless your charms are good reasons. Γεια σου, Άννη μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα, Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Άννη, πες μας για σένα. Καταρχήν να πω εδώ στους ακροατές ότι βασικά το είπα και πιο πριν, αλλά θα το ξαναπώ, ότι την Άννη, την Νικολαίδου, την παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό, πάνω από ένα χρόνο στα social media και βλέπω πράγματα τα οποία με έχουν εντυπωσιάσει για να θέλω, βρε Άννη, να σε βγάλω εδώ στην εκπομπή μας. Μίλησέ μου λοιπόν για σένα. Πες μου, καταρχήν πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη μουσική. Ξεκίνησα με όλο τον πατέρα μου, τον Νίκο Νικολαίδη. Είναι στιχουργός και άρχισα με τα κομμένα δισκογραφία στην ουσία. Οτιδήποτε δεν περνούσε μέσα στο δίσκο, για λόγους κατοχήρωσης το τραγούδισα εγώ. Και από 4 χρονών άρχισα τα πρώτα μου demo. 7 χρονών ηχογράφησα τον πρώτο μου δίσκο με παιδικά τραγούδια σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Και από τότε έχουν ακολουθήσει 15 studio albums, 24 singles και πολλά άλλα. Για λόγους κατοχήρωσης. Άρα όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι έμφυτο, έτσι? Δηλαδή έχεις μάθει και έχεις εκπαιδευτεί από μικρό κορίτσι, φαντάζομαι, μέσα στη μουσική. Έχεις μεγαλώσει σε ένα μουσικό περιβάλλον. Ακριβώς, και ήταν αναπόφευκτο. Μάλιστα, Άννη μου, ωραία όλα αυτά που μας λες. Και σπάνιο ένα κορίτσι το οποίο συνήθως. Καταρχήν, πόσο χρόνο είσαι, βρε Άννη? Είμαι 18. Είσαι 18. Δηλαδή τώρα φαντάσου, συζητάω και με τους ακροατές εγώ αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις, λίγο στο μυαλό μου μπαίνω στη θέση των ακροατών. Σκέψου τώρα, όταν ένα κορίτσι είναι μόλις 18, τραγουδάει από τα 4. Πόσα πράγματα μπορεί να έχεις κάνει? Υπάρχει κάποια συναυλία ή κάποιο event ή κάποιο τραγούδι το οποίο σε έχει στιγματίσει ή θα θυμάσαι για πάντα, κρατάς μέσα σου για πάντα και γιατί? Ένα τραγούδι σταθμός για μένα ήταν το «Δεν το θέλω το γυμνάσιο», το οποίο κυκλοφόρησε το 2012 και στην ουσία ήταν αυτό που με στιγμάτισε εισαγωγικά, επειδή ήταν κάτι πολύ προσωπικό για μένα, κάτι το οποίο πραγματικά ένιωθα. Γιατί? Ήταν πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να αφήσει το δημοτικό και να πάει στο γυμνάσιο. Είναι όλα καινούργια. Ναι, άρα είναι αυτό που λέμε ένας αποχωρισμός ο οποίος σου στήχησε εντός εισαγωγικών. Ακριβώς. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Και ναι, πήγε καλά. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και βγήκε το κομμάτι που λέει «Τελικά όλα είναι τέλεια», αμέσως μετά. Άρα φαντάζομαι για ότι σε κάθε στιγμή της ζωής σου υπάρχει και ένα κομμάτι να την αντιπροσωπεύει. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, Άννη μου. Εγώ θα σου πω όμως κάτι το οποίο μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε σένα, εκτός από το καθαρό σου βλέμμα που φαίνεται, βρε παιδί μου, ότι είσαι καλό κορίτσι, ότι είσαι ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας που απλά κάνει αυτό που αγαπάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σου λέω. Το έχω δημοσιεύσει κιόλας, αλλά και το ξέρεις ότι το λέω και το εννοώ. Θα σου πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Κάθε καλοκαίρι κάνεις συναυλίες στην πλατεία εκεί στη Χαλκιδική κάπου. Τι είναι αυτό, εξήγησέ μου το. Ως μουσικός στον δρόμο εδώ και 8 χρόνια περίπου. Το κάνω για τις παρέες μου εκεί πέρα, για τους συγχωριανούς. Είναι η περιοχή που μεγάλωσα. Πες μας ακριβώς πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εσείς η μουσική του δρόμου νομίζω ότι είστε η πιο ειλικρινής και αυθεντική μουσική, γιατί πραγματικά τραγουδάτε και παίζετε με την καρδιά σας. Πες μας λοιπόν ακριβώς έτσι πώς έχει ξεκινήσει όλο αυτό, πού μπορούν να σε δούνε, γιατί νομίζω Καλλικράτεια είναι, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, θα τα πεις εσύ καλύτερα. Ναι, είναι στην πλατεία της Καλλικράτειας. Το πώς ξεκίνησε ακριβώς δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ να κάνω. Έχω πολύ όμορφη ανταπόκριση από τον κόσμο, από τους φίλους μου. Είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
έχει αρκετές δυσκολίες. Είναι ο καιρός, είναι η αντίδραση του κοινού, γιατί δεν είναι μόνο οι συγχωριανικοί φίλοι, είναι βέβαια οι τουρίστες, είναι όλος ο κόσμος που περνάει, μαζεύεται γύρω στις 100.000 κόσμος. Άντε καλέ, εσύ δηλαδή μέρα. Κάθε μέρα κάνεις ρεσιτάλ, δίνεις το δικό σου show, One Woman Show. Ακριβώς, γίνεται ένας μικρός 15 Αύγουστος κάθε μέρα. Ωραία, τραγουδάς εκεί μόνη σου και έχεις πρόγραμμα, έτσι, βλέπω εγώ... Σε παρακολουθώ, δεν τα λέω τυχαία. Από ξένα, από ελληνικά, από χασαμποσέρφικα, από ζεμπέκικα. Παιδί μου, τα πάντα έχεις. Για όλα τα γούστα. Έχει τύχει ποτέ εκεί να σε πλησιάσει κάποιος καλλιτέχνης ή κάποιος γνωστός? Έχεις, ας πούμε, γνωρίσει κάποιον μέσα από τη μουσική που παράγεις εσύ στο δρόμο? Έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους της δουλειάς. Ναι, πολλοί κόσμος περνάει καθημερινά και πολλοί κόσμο γνωρίζουν. Βρέθηκε κάποιος να σου πει «Μπράβο βρε Άννη μου, αυτό που κάνεις είναι πολύ πρωτότυπο, πολύ όμορφο, πολύ εγκάρδιο» ή είναι αυτό που λέμε, εντάξει, οι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε ένα σημείο κάπου είναι λίγο αποστασιοποιημένοι και σου λέει «Εντάξει τώρα δεν θα ασχοληθώ κιόλας». Τώρα, άμα το σκέφτηκε αυτός κάποιος, δεν θα μπορούσα να το ξέρω. Δηλαδή, δεν θα ερχόταν να μιλήσει. Αλλά από τα άτομα που ήρθαν και με πλησίασαν, έχω πάρει πολύ δύναμη. Η αλήθεια είναι. Και έχω γνωρίσει καλούς ανθρώπους της δουλειάς. Εσύ τώρα, σαν μουσικός του δρόμου, θα συμβούλευες ένα νέο παιδί που μας ακούει καλύτερα να πάει, ας πούμε, σε κάποιο reality ή να ξεκινήσει να κάνει αυτό που αγαπά όμορφα και ωραία όπου βρίσκεται, στη δικιά του πλατεία, και ας μην τον νοιάζει, έχει, δεν έχει κόσμο, όλα αυτά? Αυτό που θα συμβούλευα αρχικά είναι να διαβάσει. Γιατί εντάξει, ωραία μουσική, αλλά δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Όλοι μας τραγουδάμε και όλοι παίζουμε κάποιο όργανο. Ναι, και αφού τελειώσουμε αυτά, μπορεί στον παράλληλο χρόνο, βέβαια, στον ελεύθερο χρόνο, να ασχολείται παράλληλα με μια σύνθεση, με λαϊβάκια όπου προκύψει, να μην έχουν ντροπή και άγχος. Αυτό που μου αρέσει, Άννη μου, είναι ότι είσαι πολύ προσγειωμένη και πολύ τα λες to the point τα πράγματα. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει ότι κοίταξε, ωραία είναι η μουσική, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να ζήσεις 100% από αυτή. Έχεις δίκιο. Πραγματικά στις μέρες μας πρέπει να είσαι τεράστιο όνομα για να ζήσεις, αλλά και πάλι και να είσαι, θεωρώ ότι αυτές οι εποχές πάνε. Νομίζω ότι τα πράγματα πλέον είναι πολύ ρευστά στο χώρο της μουσικής. Ναι. Είναι ένα δύσκολος κλάδος. Και είμαστε κακή πάστα ανθρώπων, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, για πες μας. Δηλαδή, πολλές φορές, παρόλο που δεν το έχω βιώσει ιδιαίτερα, δηλαδή, όπως σε είπα, έχω γνωρίσει ανθρώπους με όνομα, εισαγωγικά, που με βοήθησαν ιδιαίτερα. Ναι, είμαστε περίεργοι πάστα ανθρώπων, περίεργοι. Υπάρχει κάποιος, όταν λες, γνώρισες κάποιο όνομα, θέλεις να μας πεις, ας πούμε, κάποιους από αυτούς και ίσως τι σε συμβούλεψαν και αν αυτό που σε συμβούλεψαν τελικά σε βοήθησε ή σου έδωσε δύναμη? Πρόσφατα συνεργάστηκα με τον Γιάννη Νικολαίδη. Είναι ο μαέστρος Περζή. Πολύ σημαντικό αυτό για την ηλικία τη δική σου και πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε το «Δεν έχεις όνειρα» τον περασμένο Μάιο. Και με τον Γιάννη Παρίσι, που είναι ο συνθέτης για το 2000GR. Πώς αισθάνεσαι, πώς αισθάνθηκες όταν ήρθε η ώρα να συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους? Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη μου χαρά. Βγάλαμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και μια αποτυχία που γνώρισα. Μπράβο, Άννη μου. Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι μπορείς να καταφέρεις περισσότερα πράγματα σε αυτό το χώρο. Αν και βλέπω ότι είσαι τόσο προσγειωμένη και τόσο πραγματικά τα πόδια σου πατάνε γερά στη γη. Είσαι ρεαλίστρια, αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να σε έχω εδώ στην παρέα μας, γιατί ξέρεις, το ραδιόφωνο συνδέεται άμεσα με τη μουσική. Δηλαδή, χωρίς τη μουσική, άστο, δεν υπάρχει ραδιόφωνο. Θέλω λοιπόν να μας πεις τα μελλοντικά σου σχέδια. Τι θα ήθελες να κάνεις στον επόμενο χρόνο, στους επόμενους μήνες? Γιατί δεν μ' αρέσει εγώ να κάνω και, ξέρεις, να το πάμε τέρμα. Τον επόμενο χρόνο, πού θα ήθελες να δεις την Άννη? Θα ήθελα να είμαι σε ένα πανεπιστήμιο μουσικής. Δουλεύω πολύ πάνω σε αυτό, διαβάζω πυρετοδός. Τώρα ετοιμάζεσαι για πανελλήνιες, να φανταστώ.
Ναι, ακριβώς. Αχ, έχω περάσει κι εγώ από αυτά. Ειδικό αρμονίας. Το δικτέ να προσέχεις εκεί. Άσε, αχ, κάηκα από το δικτέ εγώ. Είναι δύσκολα, Άννη μου. Ναι, πολύ. Εντάξει, θέλει μέθοδο και θέλει καλή διάθεση. Και πολύ αυτό και το... Και ψυχραιμία, πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία, διάβασμα, αυτή, καμπάνα, άσε. Τα σκέφτομαι και αγχώνομαι τώρα, πραγματικά. Αχ, βρε Άννη μου, πολύ ωραία μας τα είπες. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Είμαι σίγουρη ότι και οι ακροατές μας απόλαυσαν αυτό το σύντομο, θα λέγαμε, διάλογο που είχαμε. Θα έχουμε και άλλους διαλόγους όμως, έτσι. Θα έχουμε και άλλους. Θέλω να μας δώσεις ένα μήνυμα για τη νέα χρονιά που έρχεται, να ακούσουν οι ακροατές μας, για ο κόσμος, οτιδήποτε εσύ αισθάνεσαι και θα ήθελες να συμβουλέψεις και να μοιραστείς εδώ με τους ακροατές μας. Πιστεύω πως είναι μια χρονιά δημιουργίας, μια χρονιά τυχερή. Θα έχω πολλές προσδοκίες για φέτος, όπως και για κάθε χρόνο. Θα αισθανόμαστε υγιείς. Πάνω απ' όλα. Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα. Πάνω απ' όλα η υγεία. Ωραία. Άννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ, Μαρία. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Θα ακούσουμε και μερικά από τα τραγούδια σου, γιατί έχεις βγάλει και πολλά. Όταν η κοπέλα, αγαπητοί μου ακροατές, από 4 χρονών έχει δώσει ρεσιτάλ. Δεν σταματάει η ηχογραφή. Όσο προλάβουμε όμως, θα τα ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννη μου. Ξέρεις.
Αυτή ήταν λοιπόν και η σημερινή μας εκπομπή. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα ήταν η Μαρία Μπάρκα, το δικό σας κορίτσι για σπίτι. Όλα τα καλά όμως κάποτε τελειώνουν. Εμείς ανανεώνουμε την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τα πάντα τα ανανεώνουμε. Και θα τα ξαναπούμε, μην αγχώνεστε. Μέχρι όμως να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Να χαμογελάτε. Και όλα καλά θα πάνε. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Φιλάκια πολλά.